Νέα και ακροσπαθογόνα παραλλαγή του ιού HIV που προκαλεί AIDS εντόπισαν επιστήμονες στην Ολλανδία. Η παραλλαγή φαίνεται πως κυκλοφορούσε στη χώρα ήδη από την δεκαετία του 1990, αλλά δεν είχε γίνει αντιληπτή έως τώρα. Μέχρι στιγμής πέρα από την Ολλανδία έχουν βρεθεί ακόμη δύο άτομα, ένα στο Βέλγιο και ένα στην Ελβετία με τη νέα παραλλαγή VB, Χωρί πάντω να αποκλείεται ότι υπάρχουν και άλλοι στην Ευρώπη οι οποίοι μέχρι στιγμή δεν έχουν εντοπιστεί, κάτι που απαιτεί νέες γενετικές αναλύσεις με βάση το γονιδίωμα του τελέχους VB που οι ερευνητέ έκαναν ελεύθερα διαθέσιμο ακριβώς για αυτόν τον λόγο παρόλο που η νέα παραλλαγή είναι πιο μεταδοτική μεταξύ των ανθρώπων και επιταχύνει την πιθανότητα πρόκληση AIDS, τα υπάρχοντα φάρμακα είναι ακόμη αποτελεσματικά εναντίον τη, σταματώντα τόσο την επιδείνωση προ το AIDS, όσο και τη μετάδοση του ιού, ενώ επίση το νέο στέλεχο μπορεί να ανοιχνευτεί με τα σημερινά τεστ. Πάντω, η εν λόγω ανακάλυψη εν μέσω τη πανδημία COVID-19 αποτελεί μια υπενθύμηση και μια προειδοποίηση ότι ένα γρήγορα εξελισσόμενο ιό δεν γίνεται πάντα λιγότερο επικίνδυνο όσο περνάει ο χρόνο. Οι ερευνήτε εκτιμούν ότι το νέο στέλεχο έλεγχο του HIV δικαιολογεί μια αυξημένη επαγρύπνηση, αλλά δεν συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία αφού ανταποκρίνεται στι διαθέσιμε θεραπείε, ούτε φαίνεται να εξασθενεί την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που λαμβάνονται πριν τη λίμωξη για λόγου προφύλαξη.